αρχίζεται από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδόρων σήμερα, την 15η Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 7. Μετά μεσημβρία, σύμφωνα με την περίφημη πρωτοκόλλου 4305, κάθετος 11/3/2011, πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχολογίου Χρήστου, που ειστάνει σε καθένα σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88, 89 του νόμου 3852 κάθετος 2010. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Κυριάκη Δημήτριος, Σταμάτης Δημήτριος, Νικόλα Βουραριώτης και Βλαστάρη Κύριε Βλαστάρη. Δεδομένου ότι υπάρχει νομίμω επαρχία, εφόσον από του 5 συμβούλου τη Δημοτική Κοινότητα είναι παρόντε και επέντε, αρχίζει η συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων τη σημερινή διάταξη. Θέματα τα πάντα. Υποβολή πρόταση προ το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την προώθηση του εθελοντισμού στα σχολεία του Δήμου. Έχουμε ένα έγγραφο, μας έχει έρθει από το Δήμο Λαμπρακίου, μια απόφαση και θέμα αποστολής του παρέθυμου 2-2011 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Σας αποστέλνουμε αντίτυπο της υπαρέθυμου 2-2011 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί προώθησης του εθελοντισμού στα σχολεία του Δήμου και σας παρεμβαίνουμε για δικές σας ενέργειες. Το έγγραφο γράφει για την προώθηση του εθελοντισμού στα σχολεία και να πάρουμε κάποια απόφαση εμείς, τι θέλουμε να προωθήσουμε σαν εθελοντισμό στη δημοτική μας κοινότητα. Έχουμε, σαν δημοτική κοινότητα, εισηγούμε να ως πράξη εθελοντισμού να είναι η δεντροφύτευση και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, δηλαδή πλατιών, παραλίας, του Αγιαλού. Νομίζω ότι αυτά είναι δύο ουσιώδη. Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στους διευθυντές των σχολείων, έτσι ώστε να έχουμε και τη δική τους άποψη, μια που είναι όλη μέρα με τα παιδιά και εκείνοι θα έχουν κάποιες προτάσεις να κάνουν προς το προς την Επιτροπή, προς τα Δημοσία και να μπορέσουμε να... αρκεί να έχουμε κάποιον υπεύθυνο. Είναι καλεσμένοι όλοι οι πρόεδροι των... Αυτό είναι. Θα ήθελε κάποιος από τα Προεδρία των Συλλόγων Νηπιαγωγείων Δημοτικού Γυμνασίου να θέσει ένα άλλο κάτι για τον εθελοντισμό. Μια κάποια πρόταση. Η κυρία Παντούδη. Θέλω σε τι συνίσταται. Υπάρχουν περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία που ορίζουν αυτά, αλλά δεν μας λέτε ακριβώς τι εννοείται. Προγράμματα υπάρχουν πολλά. Εθελοντισμός στα παιδιά είναι μια περίπτωση δύσκολη, θα έλεγα. Τι εννοείται ακριβώς εθελοντισμός στα παιδιά. Συνειδητοποίηση για το περιβάλλον, ναι. Ομάδες εργασίας σε περιβαλλοντική έτσι εμβέλεια, το καταλαβαίνω. Ο εθελοντισμός δεν νομίζω ότι γίνεται. Ανακύκλωση βέβαια. Αυτό είναι στη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών ομάδων και περιπτώσεων και όλα αυτά που γίνονται και μέσα στο σχολείο από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Τι ακριβώς λέει από την Επιτροπή Παιδείας δεν είναι σαφές για μένα, ως εκπαιδευτικός το λέω. Πείτε μας τι ακριβώς είναι για να μπορούμε να ορίσουμε. Εμάς μας είπαν να αποφασίσουμε, είναι το έγγραφο από το Δήμο Λουτρακίου, πρέπει να αποφασίσουμε σε τι θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε καλέσει και τα Προεδρία των όλων των συλλόγων, των νηπιαγωγείων, του Δημοτικού Γυμνασίου Δικείου, σε τι θα θέλανε και αυτοί να βάλουν κάποια εργασίες μέσα που θα θέλανε. Κάποια πρόταση. Τι θέλουν. Εμείς προτείνουμε σαν δημοτική κοινότητα τη δεντροφύτευση, που νομίζω ότι το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα που γίνεται αυτό το πράγμα από μαθητές γυμνασίου, λυκείου, δημοτικών σχολείων. Και κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούμε να καθαρίσουμε κάποιους κοινόχρηστους χώρους, την παραλία, τον Αγιαλό, πρωτού αρχίσει το καλοκαίρι. Το λόγο έχει πει ο Νικολάου Παναγιώτης. Κυρία Παντούδη, θα μπορούσαμε, ας πούμε, μια δική μου ιδέα λέω, έτσι, δεν ξέρω αν είναι εφικτή. Έχουμε δύο πλατείες, αριστερά και δεξιά,
την, κατά μήκος της, της παραλίας μας, θα μπορούσαν ανά δύο μήνες, ας πούμε, να υιοθετηθούν από κάποια τάξη δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, έτσι ώστε... Κοιτάξτε, επειδή είναι προγράμματα... Απλά πράγματα, δεν θέλει και πάρα πολλά. Αυτά, καταλαβαίνω τι λέτε, είναι γνωστά τα προγράμματα, μας έχουν και κάνει τόσο. Εξαρτάται λοιπόν στην ενισχύση των εκπαιδευτικών και θα προάγουν όλο αυτό το πώς τις προγράμματα. Κύριε Σουδάκη, κύριε Πρόεδρε. Μα, ο κύριος Σαντισάρης. Το 2003 είχαμε κάνει μια δεδοφύτευση με το Σύλλογο Δασοπροστασίας στο Μημείο του 50. Είχαμε αγοράσει μηχάνημα, γίνει προετοιμασία, είχαμε φέρει 5.000 δρίλια από το Μεσολόγγι και από την Πάρτα. Είχαμε ενημερώσει όλα τα σχολεία. Δεν είχαμε καθόλου συμμετοχή. Είναι αυτό που λέει η κυρία Βαντζήλη. Καθόλου συμμετοχή από τους μαθητές. Και ο λόγος, που είπαν κάποιοι δασκάλοι, ότι ήταν η Κυριακή και δεν ήταν καθημερινή. Είναι ουσιαστικό αυτό που το λέω. Αυτές από την τροπήτευση και την καταλήγμα των... Αυτό. Είναι και μετά. Μιλά στο μικρόφωνο, Τάκη, μιλά στο μικρόφωνο. Εμείς έχουμε κάποιες ιδέες, λέμε ένα, δύο, τρία πράγματα, θέλουμε και την πορεία των υπερήθρων. Σαν τέτοια να Ωραία. Προτείνουμε την κατροφήτευση, τον κατασμό κοινόχρησων χώρων παραλίας, πάρκων και γυαλού και την πρόταση του κ. Νικολάου να πάει κάποιος από τη δημοτική κοινότητα να περάσει τα σχολεία, η υπηρεσία, η γυμνάσια και η αλήθεια. Ο κ. Νικολάου, ωραία, που έκανε και την πρόταση να πάτε σε όλα αυτά τα σχολεία και τα δημοτικά υπηρεσία και να δείτε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Είμαι στον Ρωμόπονα. Περιετήσεως Λεμάθη. Η Λεμάθη είναι ένας σύλλογος μοτοσυκλετιστών Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος έχει κάνει μια αίτηση για να κάνουμε μια πίστα στους Αγίους Θεοδόρους για να τρέχουν και να κάνουν αγώνες μηχανάκια. Ο κύριος Βαγιαδάκης θα θέλαμε να έρθει λίγο να μας πει δύο κουβέντες. Εδώ ακούμε. Εγώ ακούμε, κύριε. Εντάξει, ακούμε. Από εδώ. Λοιπόν, οι φίλοι του βουνού. Πριν από μερικά χρόνια, τρία χρόνια, μαζευτήκαμε. Είπαμε να αξιοποιήσουμε το πάθος μας για το μηχανοκίνητο θεατρικό. Φτιάξαμε τη ΛΕΜΑΤ, τη Λέσχημα του Δημοσιονομικού, των Συγκρατιστών Αγίων Θεοδόρων. Δεν κάνουμε μόνο αγώνες. Μετέχουμε σε αυτά τα δύο χρόνια που λειτουργούμε, μετέχουμε και στα κοινά του τόπου. Και η πίστα η οποία έχουμε ήδη και κάνουμε τους αγώνες είναι για ειδικούς αγώνες. Θα θέλαμε να φτιάξουμε μια πίστα καθαρόαιμη, motocross, η οποία θα μαζεύει πολύ περισσότερο κόσμο στον τόπο από ό,τι μαζεύουν τώρα οι αγώνες μας. Ας σημειωθεί ότι σε αυτά τα δύο χρόνια που λειτουργούμε έχουμε πολύ καλή φήμη σαν λέσχη, μπορώ να πω η σοβαρότερη λέσχη που ασχολείται με αυτούς τους αγώνες, αναγνωρισμένη από την ΕΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, διότι οι Άγιοι Θεόδωροι είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Θα μαζέψουμε πολύ κόσμο και θα αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο τον τόπο μας. Τόσο για τους αγώνες μηχανοκίνησης, όσο και για τον τόπο. Μαζεύεται κόσμος, μαθαίνουν και τα μαγαζιά δουλεύουν, μαζεύουμε τον κόσμο, αυτούς που ασχολούνται με τους αγώνες των αυτοκινήτων από τους δρόμους και τους βάζουμε το πάθος τους να το βγάζουν εκεί. Θα θέλαμε λοιπόν, έχουμε κάνει την πρόταση, έχουμε βγάλει και μια εικονική δαπάνη, δεν μένει παρά να μας δώσει ο Δήμος μία τοποθεσία από αυτές που έχουμε προτείνει
να δημιουργήσουμε αυτό το στέκι. Θα είναι κλειστό, κλειστό γύπνομα, δεν θα υπάρχει κίνηση μέσα στους δρόμους, δεν θα ενοχλούμε κανέναν και θα είναι, υπολογίζω, κάθε Σαββατοκύριακο διασκέδαση. Τι άλλο θέλετε να σας πω, θέλετε κάποια διευκρίνηση? Να ρωτήσω κάτι. Μέχρι στιγμής η πίστα είναι στο Βερόρι, αυτή χρησιμοποιείται? Είναι πίστα στο Βερόρι, η οποία είναι πίστα για σκράπι. Δεν έχει καμία σχέση ο αγώνας σκράπι με το μοτοκρός. Εάν δηλαδή ο χώρος που θα μας δοθεί διαμορφωθεί στην αρχή για εθνικούς αγώνες με πρόβλεψη για διεθνείς, είναι πολύ, είμαστε πολύ, προχωράμε πάρα πολύ. Σκεφτείτε τι θα γίνει στους Αγίους Οδούς. Σας σκεφτείτε μόνο ότι το χρόνο μια φορά το χρόνο περνάει το Ακρόπολης από εδώ και ζωντανεύει όλη η κοινωνία, όλη η αγορά, όλη η περιοχή. Είναι αυτό που σας λέω, είναι αποδεδειγμένο και σε άλλες περιοχές όπου έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις. Οι περιοχές αναπτύχθηκαν ώρα Λαμία, που ήταν 7 χρόνια το Ακρόπολης εκεί και η Λαμία γέμισε ξενοδοχεία και κόσμο. Δεν είναι μόνο αυτό βέβαια, είναι και άλλα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγκελάκη. Κύριε, δεχόμαστε την πρόταση του κύριου Προέδρου. Κάποια στιγμή να γίνει μια... Κύριε Σταμάτη. Θα ήθελα να ρωτήσω. Μήπως μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Δεν ακούμε. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να προτείνω στον κύριο Αντιδήμαρχο Πολιοδομίας, επί της ευκαιρίας που είναι εδώ πέρα, μήπως θα μπορούσαμε να το προγραμματίσουμε για του χρόνου, ας πούμε, ενδεχομένως, για το επόμενο τεχνικό έργο, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ενέργεια η οποία θα ωφελήσει πάρα πολύ τον τόπο. Αυτοί που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό διαθέτουν λεφτά και μπορούν να βοηθήσουν πολύ στον τουρισμό, τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε. Οπότε είναι μια καλή πρόταση για το προσεχές έτος για το τεχνικό έργο. Δεν ξέρω αν γίνεται να το συζητήσουμε για το φετινό, ίσως. Δεν έχουμε χρονικό περιθώριο. Εμείς, πίστα που μας έχει δοθεί από το Δήμο, για αυτό το συγκεκριμένο άθλημα έχουμε. Κάνουμε επίσημους αγώνες, πρωταθληματικούς αγώνες απάνω, μαζεύουμε πάρα πολύ κόσμο και είμαστε οι πιο σοβαροί λέσχοι. Μέσα στην Αθήνα, σας λέω και πάλι ότι οι Άγιοι Θεόδωροι ενδείκνυται πιο... Ακυρώνονται από το πρωτάθλημα αγώνες που είναι στα Γρεβένα, στην Καστοριά και λόγω της κατάστασης. Αυτοί που ακυρώνονται έρχονται σε εμάς και λένε, παιδιά, σώστε μας, πρέπει να συγκυρώσουμε κάποιο αριθμό αγώνων για να μετρήσει το πρωτάθλημα. Μπορούμε κάθε Σαββατοκύριακο να έχουμε αγώνες σαν τρέμο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μανιάντα, και άλλωστε εξεγνωρίζω και προσωπικά τα παιδιά της ΓΕΜΑΡ κάνουν πολύ καλή δουλειά. Δεν τίθεται θέμα, εγώ είμαι 100% υπέρ. Αυτό είναι το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε, ας πούμε, να το προωθήσουμε. Θέλετε τι θέλω να σημειώσω? Μπορούμε να διαμορφώσουμε την πίστα του Βερορίου σε πίστα μοτοκρός, αλλά δεν μας βολεύει η απόσταση. Είναι μακριά και ο δρόμος είναι κακοτράχαλος για να μαζέψουμε κόσμο και φορτηγά. Εσύ, ας πούμε, ποια τοποθεσία προτείνετε? Για μας η ιδανικότερη τοποθεσία είναι ο Άγιος Νικόλας. Η ιδανικότερη τοποθεσία. Εσείς δεν έχετε στα χέρια σας κάποια μελέτη, ας πούμε, κάτι άλλο? Έχω τις προτεραιότητες. Κύριε Πρόεδρε. Παλά, μην πήρε. Αφάντα, άγγελε. Ξύπνα, σε πήρε ο ύπνος. Μια πρόταση σχετικά με το συγκεκριμένο σημείο, θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρόκειται για μια αναδοσωτέα έκταση και ότι έχει ήδη ξεκινήσει η μελέτη του οικολογικού πάρκου. Είναι αυτή η έκταση, έτσι, όχι μόνο ότι πρέπει να διαφυλακτεί και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα πράγματα στη γύρω περιοχή. Πιστεύω ότι ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά να δούμε μια άλλη έκταση η οποία να πληρεί και τους όρους και αυτό που θέλει η ΛΕΜΑΡ, ώστε να γίνει
αυτή η πίστα που πραγματικά θα είναι κάτι πολύ καλό για τον τόπο μας. Πάντως αυτή την συγκεκριμένη έκταση θα πρέπει έτσι να τη διαγράψουμε από τέτοιου είδους δραστηριότητες προς την... είναι για άλλους σκοπούς. Μία τελευταία σημείωση απάνω σε αυτό που είπε ο κύριος. Θυμίζω, δεν επιμένω καθόλου σε συγκεκριμένη τοποθεσία, θυμίζω όμως ότι μέσα σε πάρκα παγκοσμίως, σε πάρκα υπάρχουν πίστες πιθανοκίνητων, όπως είναι η Μότζα, το Σπα κτλ. Κύριε, δεν γνωρίζουμε απόψε χώρο, ούτε υιοθετούμε. Εμείς απλώς υιοθετούμε. Κύριε Ψυχογέ, νομίζω ότι το διευκρίνησα επειδή ακούστηκε και έγινε η πρώτη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο. Έχετε δίκιο. Απάντησα ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί. Λοιπόν, κύριε, δεχόμαστε την πρόταση της Λεμάν για κατασκευή. Ωραία, ομόφωνα. Φέρνουμε έκτο υποβολή πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απομάκρυνση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Σαν καινούριο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κάνουμε μια εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο του Δήμου Δρακίου Αγίου Θεοδόρου και να προτείνουμε να, με όποια μέσα και όποιες αποφάσεις θα πάρουν και αυτοί από πάνω, να αποκαλυφθούν και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας από τους Αγίους Θεοδόρους, οι οποίες είναι σε κατοικημένη περιοχή, στο Νοτέα πάνω και στο Τσιρκολιά το κτίριο, το οποίο είναι οι οποίες είναι κοντά σε κτίρια, σε σχολεία, σε παιδικούς σταθμούς, σε κατοικημένες περιοχές, για την αποφυγή κάποιων προβλημάτων που μπορεί να έχει ο κόσμος και από ό,τι βλέπουμε ότι ορισμένες μελέτες λένε ότι είναι επιβλαβείς, άλλες όχι, αναλόγως στις περιπτώσεις. Κύριε Σιγιάκη. Εγώ πιστεύω πως η απομάκρυνση των κεραίων είναι άμεσο και πρέπει να γίνει αμέσως. Είναι χρόνιο πρόβλημα. Υπάρχουν τρεις κεραίες, η μία είναι όπως είπα. Πιστεύω πως η απομάκρυνση των κεραίων πρέπει να γίνει όσο το συντομό γρηγορότερα. Οι κεραίες είναι χρόνια μέσα στην περιοχή, είναι κοντά, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σε σχολεία, σε παιδικούς σταθμούς. Είναι η εταιρεία Κοσμοτέ, η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΟΤΕ. Είναι άλλες δύο εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες είναι σε ιδιωτικό χώρο. Κοντά στο παιδικό σταθμό, αλλά και κοντά στο κέντρο του κοριού. Πιστεύω πως πρέπει η απόφαση να είναι γρήγορη, η απομάκρυνση να γίνει το Λάιφουν 500 μέτρα από το τελευταίο σπίτι, εκεί πρέπει να τους ορίσουμε. Αν πρέπει να τους ορίσουμε, μπορεί αυτοί να ορίσουν κάποιο χώρο, με δικά τους έξοδα να κάνουν μελέτες και οτιδήποτε. Υπάρχει και, από ό,τι βρήκα στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραίων σε δάση και πάρκα κεραίων και πιστεύω πως είναι άμεσο και πρέπει να λυθεί γρήγορα. Αυτά θα να πω. Ευχαριστώ. Νικολάου, κύριε Καμάτη. Θέμα έβδομο. Υποβολής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης δημοτικών χώρων. Θα θέλαμε να πάρουμε απόψη μια απόφαση και προτείνουμε δύο μέρη στους Αγίους Θεοδόρους, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην πλατεία Σιμίτη, για να εκμισθώνει ο Δήμος σε ανθρώπους που θα θέλανε να βάλουν τα παιδικά παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο. Εμείς σαν τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο προτείνουμε αυτά τα μέρη. Κύριε Αντιγιάκη, έχετε να προτείνετε κάτι άλλο? Όχι. Κύριε Σταμάτη. Αυτό θα προτείνει η απόφαση στο... Να νοικιάσουμε τις πλατείες. Όχι. Κάποια τετραγωνικά στις πλατείες, όπως φέρνουν τα παιχνίδια, που φέρνουν τα παιχνίδια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα παιδάκια.
για τους μικροπολιτές και αυτά. Δεν θα νοικιάσουμε τις πλατείες και όλες τις πλατείες, όχι την πλατεία, προς Θεού. Όταν βγαίνει το καλοκαίρι, δεν βλέπετε κάποια παιχνίδια που βάζουμε σε ορισμένα μέρη, 10, 15, 20 τετραγωνικά, για να παίζουν τα παιδάκια που κατεβαίνουν στις πλατείες. Γι' αυτό τα βάζουμε. Λοιπόν, εσείς κύριε Σταμάτη, κύριε Νικολάου, κύριε Βαθέρη, ομόφωνα. Να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να μιλάω. Ο Δήμος κάνει καλύτερο για τα παιδιά μας. Να δώσω τώρα. Κυρία Γιάννη, δεν σας ακούμε. Ελάτε λίγο, σηκωθείτε να σας ακούσουμε. Θέλω να σας πω ότι οι πλατείες ανήκουν στο λαό, σε κανέναν άλλο. Εγώ σαν πολίτης Αγίων Θεοδόρων αρνούμε να δώσω έστω ένα πλακάκι σε έναν ιδιώτη. Οποιοςδήποτε στο μαγαζί του, ας βάλει ό,τι θέλει. Δώστε άδεια να διαμορφώσουν τους χώρους τους. Αλλά η πλατεία ανήκει στο λαό, σε κανέναν άλλον. Δεν ανήκει σε κανέναν, στο λαό των Αγίων Θεοδόρων. Κυρία Γιάννα, εμείς δεν νοικιάζουμε την πλατεία να το περιφράξει κάποιος και να παίζει μέσα μόνος του. Καταλαβαίνετε, να σας πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνετε ότι αν θα υπάρξει ένα παιδάκι με μπάλα ή με ένα ποδήλατο, θα είναι ρεύματα. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δημιουργήσουν κινδύνους. Πρώτον. Δεύτερον, σας το ξαναλέω. Οι πλατείες ανήκουν στο λαό και σε κανέναν άλλον. Τέλος πάντων, άποψή σας. Φυσικά πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το βράδυ, θα είναι περιφραγμένο, αυτό θα είναι με ασφάλεια. Ό,τι ορίζει ο νόμος, κύριε. Εμείς δεν είμαστε ούτε υγειονομικό, ούτε αστυνομία. Ό,τι ορίζει ο νόμος. Ό,τι θα ορίζει ο νόμος. Και το ρεύμα αυτό, όλα αυτά που θα είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι και ένα κοινωνικό και ένα οικονομικό θέμα πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μου σοβαρά. Στις πλατείες πάνε παιδάκια, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα την ίδια όλα. Για φανταστείτε λοιπόν κάποια παιδιά που έχουν την δυνατότητα την οικονομική να παίρνουν προς εκεί, πώς δημιουργούμε σε έναν δημόσιο χώρο διάφορα αισθήματα άλλων παιδιών που δεν έχουν την δυνατότητα. Μάλλον. Για να μην πάμε και πιο ταπεία ότι οφούμε τα παιδιά σε κάποιες πρακτικές τυχερών καταναλιών. Νομίζω ότι θέλει περισσότερη προσοχή το συγκεκριμένο θέμα και τι έχει να κάνει τα παιδιά. Σε λίγο, δηλαδή μπορεί να ζητήσει να μπει στα σχολεία. Παντού σε όλους τους δήμους υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Και δεν λέμε για όλη την πλατεία, λέμε για ένα μέρος της πλατείας. Εάν δεν δώσεις και τίποτα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι χώροι διαμορφωμένοι να δώσει 10 τετραγωνικά σε έναν μητροπολιτή να πουλήσει το popcorn του, όπως γινόταν μέχρι τώρα, χωρίς καμία άδεια. Άλλο το popcorn, τάκι. Και τα παιχνίδια, και παιχνίδια υπάρχουν. Και παιχνίδια υπάρχουν και στους δρόμους και σε έξω από μαγαζιά. Γιατί να μην δώσεις την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο, μικροπολιτή, να βάλει ένα-δύο παιχνίδια σε 10 τετραγωνικά. Δεν είπαμε για όλους. Κάτι. Και άμα ακούμε 30, πρόεδρε, και άμα ακούμε 30, με τι κριτήρια θα δώσεις ένα-δύο άνθρωπο. Είναι θέμα δημοκρασίας, κύριε Κυριάκη. Εμείς προτείνουμε. Δημοκρασία που πάτε ελεύθερα, δεν είναι δύο χώρους. Δύο χώρους. Ένα στη μία πλατεία για τα παιδιά, ένα στο άλλο. Σωστό. Τελείωσε. Ναι, αλλά είπατε ότι δεν θα είναι νοικιασμένοι, ότι δημοκρασία είναι. Δημοκρασία είναι ο χώρος που θα βάλουν τα παιδιά. Άμα έχουμε 30 να σου ζητήσουνε. Δύο θα πάρουν. Με τι κριτήρια λέω. Με δημοκρασία είπα, κύριε Κυριάκη. Με δημοκρασία είπα. Ποιος θα δώσετε περισσότερα. Ορίστε, κύριε Κωνσταντίνη. Κύριε Κωνσταντίνη, στην παραλία κάναμε μία ανάπλαση στην παιδική χαρά. Με τον καινούριο νόμο αναγκαστήκαμε και ξαναδημοπρατήσαμε την πλατεία. Μάλιστα. Μόνο και μόνο για την προστασία των παιδιών και δώσαμε 100.000 ευρώ που τα έχει πάρει ο κύριος Βερονίκης. Μάλιστα. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα για τα παιδιά. Προσέξτε τι πάτε να κάνετε.
Η πλατεία νομίζω ότι υποπλατήθηκε το Νοέμβριο ή το Δική Χαρά. Μάλιστα. Είναι συνεχιζόμενα έργα. Το ξέρω. Έχει αλλάξει ο νόμος. Κοιτάξτε τον πρώτα. Εμείς απόφαση παίρνουμε, το τι θα γίνει παρακάτω δεν είναι... Η απόφαση είναι ομοφωνή. Τα παίρνει τα ομοφωνή απόφαση. Ομοφωνή εμείς αποφάσεις. Συγγνώμη κυρία. Κυρία Χρυσάς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση να τεκμηριώνεται εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και αισθητικά είναι απαράδεκτο, πρώτον. Και το δεύτερο, από τους προλαλήσαντες είμαι σύμφωνη. Τεκμηριώστε λοιπόν εσείς για να μας πείσετε το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εγώ δεν έχω πιστεί για αυτό που λέτε. Αυτά καθορίζονται κυρία Παντούδη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρακίου. Εσείς πώς θα το τεκμηριώσετε ως ομόφωνη απόφαση κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνη, ομόφωνη απόφαση. Είναι ομόφωνη προηγούμενη απόφαση. Τεκμηριώστε λοιπόν την απόφαση. Τι να τεκμηριώσουμε κυρία Παντούδη, τι. Ότι σαν θέμα ημερήσιας διάταξης το παίρνουμε ομόφωνα χωρίς τεκμηρίωση της απόφασής σας. Αποφασίζουμε να δύο χώρους στην... Ναι. Τι θέλετε. Καταρχήν να διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε το πρωτοβάθμιο όργανο. Δηλαδή εμείς παίρνουμε μια απόφαση με την οποία από εκεί και πάλι υπάρχουν οι κατάλληλοι νόμοι που ορίζουν συγκεκριμένα είναι νόμος 3463 κάτω του 2006 για το τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Και τα παιχνίδια που υπάρχουν ήταν απλά μια ιδέα. Δεν σημαίνει ότι θα πάνε παιχνίδια. Ομόφωνα είναι η απόφαση που... Μα κατά συνείδηση ψηφίζουμε εδώ πέρα. Γιατί εμείς ψηφίζουμε, δεν είναι ομόφωνα. Κυρία Πολύνθο, δεν εννοείται από τον νόμο οι πέντε δημοτικοί σύμβουλοι που είμαστε εδώ πέρα να λέμε ναι και να γράψουμε ότι η κυρία Πολύνθο διαφωνεί. Δεν εννοείται αυτό το πράγμα. Σε ποιο, διαφωνείτε, ωραία, διαφωνείτε, καταγράφετε η άποψή σας. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή στην απόφαση θα γράψουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δηλαδή, κυρία Πολύσου, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Θα το δούμε τι ορίζει ο νόμος κύριε. Όχι, δεν ορίζει ο νόμος, αυτό εσείς το αποφασίζετε. Εμείς αποφασίζουμε κύριε. Τα τετραγωνικά εσείς τα αποφασίζετε. Αποφασίζουμε αναγκαιότητα, αναγκαιότητα. Ορίστε κύριε Παπαγεωργίου. Ο νόμος, επειδή αυτό το θέμα δημιουργεί και άλλες επιπτώσεις οικονομικές, υπάρχουν καταστήματα στην πόλη τα οποία μπορεί να υποφέρουν από τη δημιουργία, θέσεων πολίσεων, μικροπολιτών κλπ. Είναι ένα θέμα οικονομικό και η συγκυρία οικονομική σήμερα επιβάλλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν χορηγούμε τέτοιες άδειες. Ρωτώ, είναι υποχρεωτικό κατά τη γνώμη σας να δώσετε αυτά, να υποδείξετε αυτές τα δύο μέρη, ή το κάνετε διότι είναι πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου? Όχι, όχι, η δικιά μας πρόταση. Ξαναρωτώ λοιπόν. Έχετε σκεφτεί τις οικονομικές επιπτώσεις που πιθανώς να έχει για την πόλη, για τα άλλα καταστήματα που υπάρχουν? Άκουσα παιχνίδια. Υπάρχουν καταστήματα στην πόλη που πουλάνε παιχνίδια. Δεν θα πουλάνε παιχνίδια κύριε Παπαγγελόνι εκεί πέρα. Μην τρελαθούμε, δεν κάνουμε τρανόδιο εμπόριο αυτό. Άκουσα πριν από ένα λεπτό ότι θα πουλούνται, άκουσα σαν παράδειγμα παιχνίδια. Ρωτώ και πάλι. Έχετε σκεφτεί τις οικονομικές επιπτώσεις? Ποιες οικονομικές επιπτώσεις κύριε? Η Σάκουλη Αγγελική κάτω έχει τρία παιχνιδάκια και παίζουν τα παιδιά. Ποιον εμπόδισε άλλον? Δεν θα πουλάνε παιχνίδια. Δεν θα πουλάνε παιχνίδια εκεί, ούτε θα πουλάνε ρούχα και τα ρέτα. Είναι εκτός θέματος όπως πάντα ο κύριος. Δεν έχει καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Τελείωσε το θέμα.